Πρωτοφανή επίθεση δέχτηκε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιός Βασιλική Τσιρώνη από τον εκδότη των παραπολιτικών Γιάννη Κουρτάκη. Συμπτωματικά, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της συμπληρωματικής ανακρίσεως για την τυχόν εμπλοκή του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη στη μεταφορά των 2,1 τόνων ηρωίνης με το πλοίο Νουρ Ουάν. Μέσα από τη στήλη του απείλησε εμέσως πλην σαφώς την εισαγγελική λειτουργό για αυτεπάγγελτη έρευνα από τον Άριο Πάγο. Τι κακό έκανε η εισαγγελέας κυρία Τσιρώνη? Πρώτον, έστειλε την απόφαση του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων Πειραιός που αφορά τη μεταφορά 2,1 τόνων ηρωίνης με το πλοίο Νουρ Ουάν στον Άριο Πάγο για να ασκηθεί ανέρεση, καθώς απειλάγει με ελαχιστότατες αμφιβολίες, όπως είχε παραδεχθεί η πρόεδρος του δικαστηρίου κατά την εκφώνηση της αποφάσεως, ο επί σειρά ετών συνεργάτης του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ολυμπιακό αλλά και σε business με πετρέλαια στο Ντουμπάι, Εμίλιος Κοτσόνης. Ενώ δόθηκε ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες με αποτέλεσμα να σπάσουν τα ισόβια και να κυκλοφορεί ελεύθερος ο καταδικαστής σε 18 έτη καθήρξεως για τη μεταφορά των ναρκωτικών Ευθύμιος Γιαννουσάκης. Από το σπίτι της πρώην σύζυγου του Γιαννουσάκη στη Φιλοθέη είχε περάσει πάνω από ένα τόνος της ηρωίνης που ξεφορτώθηκε από το ναρκοπλοίο, ενώ λίγους μήνες πριν τη μεταφορά είχε λάβει εμβάσματα πολλών εκατομμυρίων ευρώ από αμερικανική εταιρεία και εταιρείες συμφερόντων και συνεργατών του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η αντιεισαγγελέας του Αριού Πάγου, Αναστασία Δημητριάδη, ίσχυσε ανέρεση και η υπόθεση εκκρεμεί στο αρμόδιο ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου της χώρας. Το δεύτερο που έκανε η εισαγγελέας κυρία Τσιρώνη είναι ότι ανέθεσε τη δικογραφία που αφορά το Βαγγέλη Μαρινάκη και την εμπλοκή του στην υπόθεση του Νουρ Ουάν στον εμπειρότατο εισαγγελέα εφετών Οδυσσέα Τσορμπατζόγλου, ο οποίος ζήτησε να συνεχιστεί η ανάκριση, να διενεργηθεί πραγματομονωμοσύνη από την οικονομική αστυνομία και να ζητηθεί δικαστική συνδρομή από την Αμερικανική Υπηρεσία Διώξεως Εγκλημάτων Homeland, προκειμένου να διακριβωθεί η νομιμότητα των εμβασμάτων του εφοπλιστή και συνεργατών του προς τον καταδικαστέντα για τη μεταφορά των ναρκωτικών Ευθύμιο Γιαννουσάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα παραπολιτικά του Γιάννη Κουρτάκη πυροβολούν εισαγγελικό λειτουργό για την πολύκροτη υπόθεση που αφορά τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Διαβάστε λεπτομέρειες για το ρόλο του Γιάννη Κουρτάκη στο ρεπορτάζ του Newsbreak.gr κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που βρίσκεται στην περιγραφή κάτω από αυτό το βίντεο.